Κυρία Σκαλούμπακα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Καλή επιτυχία, θα ευχηθώ και σε εσάς. Είστε καλά? Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Λοιπόν, δεν θα πρωτοτυπήσω στις ερωτήσεις. Θα σας δώσω την δυνατότητα πρώτα απ' όλα να μας πείτε για τις προτεραιότητες που θέτετε εσείς για την επόμενη μέρα των εκλογών στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα θέματα που θέλετε να προτάξετε. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε, να μην πρωτοτυπήσω και εγώ, να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Βεβαίως. Σήμερα, τέτοια μέρα που είναι, δυστυχώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γυρνάει την πλάτη στις νέες μητέρες, γενικά στην μητρότητα. Mm-hmm. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της ισότητας των φύλων είναι κυριολεκτικά ένας οδοστρωτήρας που ισοπεδώνει τις πρόσθετες κοινωνικές ανάγκες της γυναίκας και την ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας της μητρότητας. Πώς σήμερα μια νέα γυναίκα να αποφασίσει να γίνει μητέρα? Ακούμε, είμαστε και στο σταθμό της Αθήνας, ακούμε τις γυναίκες της Αθήνας που αγωνιούν για το μισθό που δεν φτάνει ούτε μέχρι τις 20 του μήνα, για την ακρίβεια που σπάει κόκαλα, για τα εξοντωτικά ωράρια που αντιμετωπίζουν καθημερινά, για την εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες που πέφτουν στις πλάτες των γυναικών και να αναγκάζονται να τις χρυσοπληρώνουν αυτές, γιατί δεν υπάρχουν δημόσιες και δωρεάν δομές να καλύψουν τις αντίστοιχες ανάγκες. Αγωνιούν για την πολύμορφη βία που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ανησυχούν για τον πόλεμο που χτυπάει την πόρτα μας με την εμπλοκή της χώρας μας αυτών, την ενεργή εμπλοκή που έχει μετατραπεί η χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, σε διαμετακομιστικό κέντρο για να φτάνουν τα όπλα στην Ουκρανία, που στηρίζει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με 35.000 νεκρούς Παλαιστίνους, τις περισσότερες γυναίκες και παιδιά, και στέλνει τους στρατιώτες μας 3.500 χιλιόμετρα μακριά στην Ερυθρά Θάλασσα για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω λοιπόν από όλα τα προβλήματα των γυναικών σήμερα, τον λέω γυναικών γιατί είμαι πρόεδρος Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, με αυτή μου την ιδιότητα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και στις μητέρες σήμερα. Πίσω λοιπόν από όλα τα προβλήματα και των νέων μητέρων και των γυναικών και ολόκληρου του λαού υπάρχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την πολιτική καλούμε τον ελληνικό λαό να την καταδικάσει φτάνοντας στην κάλπη στις 9 Ιούνιου και να στηρίξει, να καταψηφίσει όλα τα κόμματα που τη στηρίζουν και να στηρίξει το μόνο κόμμα που στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων μέσα και έξω από τα κοινοβούλια και κυρίως εκεί που κρίνονται όλα, στους δρόμους του αγώνα. Mm-hmm. Είναι πολύ, επειδή λέμε τώρα για το κομμάτι των γυναικών και δεν είναι ένα κομμάτι, αυτό θέλω, προσπαθώ να βρω τα λόγια να πω, είναι η εργασία, είναι η μητρότητα, είναι η άνηση μισθοδοσία σε σχέση με τους άντρες, κομμάτια που θέλουμε να φέρουμε σε μια ισορροπία αλλά δεν φέρνουμε. Θέλω να πω ότι στεκόμαστε στα φαινόμενα συζυγοκτονιών, γυναικοκτονιών και πολύ καλά κάνουμε, εννοείται, θέλουμε ευαισθητοποίηση σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας πω, κυρία Σκαλούμπακα, ότι έχω μια κόρη 15 χρονών η οποία ήρθε και μου είπε γιατί τα αγόρια της ηλικίας μου, πώς το εξηγείς αυτό, γιατί συμβαίνει, σχολιάζουν τη γυναίκα που οδηγεί λεωφορείο. Γιατί στέκονται σε τέτοια πράγματα τα παιδιά της ηλικίας μου, στις μέρες μας δεν θα έπρεπε να είμαστε όλοι ίσοι? Δεν είχα τι να της πω, κυρία Σκαλούμπακα. Κοιτάξτε να δείτε, οι συνθήκες, οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι γυναίκες σήμερα είναι το έδαφος πάνω στο οποίο φύονται τα φαινόμενα της βίας και
αυτές οι αναχρονιστικές και σκοταδιστικές αντιλήψεις. Σήμερα λοιπόν οι γυναίκες είναι αντιμέτωπες με μια πολιτική με βάση τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις υλοποιούν εδώ οι κυβερνήσεις και όχι μόνο οι σημερινοί, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτή λοιπόν η πολιτική επιβάλλει για τις γυναίκες εξουθενωτικά ωράρια, μερική απασχόληση, δουλειά τις Κυριακές, δουλειά με ημερομηνία λήξης. Σκεφτείτε ότι πέρυσι είχαμε τόσες απολύσεις όσες ήταν και ο αριθμός των εργαζομένων μισθωτών στη χώρα μας. Δουλειά χωρίς προστασία του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας. Οι σχέσεις οι εργασιακές είναι λάστιχο. Ουσιαστικά την τελευταία δωδεκαετία έχουμε αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 131%. Και αυτό το στοιχείο αφορά κυρίως τις γυναίκες που κατά 60% είναι μερικά απασχολούμενες. Οι γυναίκες λοιπόν επίσης έχουν μπροστά τους και συνθήκες εργασίας άγριας εκμετάλλευσης με μισθούς που δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2011 έχει μειωθεί ο μισθός της μερικής απασχόλησης κατά 24% και ο μέσος μισθός της πλήρους απασχόλησης κατά 25%. Και τι μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα? Μεσολάβησε η εφαρμογή κάθε οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προεξάρχουσα αυτή για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού, που είναι στην Ελλάδα γνωστός νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου, απαγορεύοντας ουσιαστικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και στο όνομα των ίσων ευκαιριών κατεβάζουν για όλους τους εργαζόμενους και για τους άνδρες και για τις γυναίκες τα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας νομοθετικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το μεγαλύτερο έγκλημα, στο όνομα της ισότητας των φύλων, προχώρησαν στην εξίσωση προς τα πάνω των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών. Είχαν πριν από αυτό προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης νυχτερινής εργασίας των γυναικών. Ναι. Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτοί είναι όροι. Έρχονται και λένε ότι εμείς παλεύουμε για την ισότητα των φύλων και γι' αυτό θα κατοχυρώσουμε την άδεια πατρότητας. Στην πραγματικότητα τι κάνουν οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Μοιράζουν την ευθύνη σε άνδρες και γυναίκες αντί να εξασφαλίσουν δωρεάν όλες τις αναγκαίες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες από το κράτος. Ρίχνουν τα βάρη δηλαδή στο ζευγάρι, στην οικογένεια, αντί να εξασφαλίσουν αυτές τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων κλπ. Από το κράτος. Πόσες γυναίκες σήμερα, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, ας πούμε 50 και πάνω, αγωνιούν για το τι θα κάνουν με τους ηλικιωμένους γονείς τους και πώς θα τα βγάλουν πέρα, γιατί αυτή η υπόθεση την επομίζονται κυριολεκτικά οι ίδιες στις πλάτες τους, αφού δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες δωρεάν δομές. Σε αυτή λοιπόν, να μην μιλήσουμε για την υγεία. Ναι. Για την υγεία κυριολεκτικά είναι δραματική η κατάσταση με όλο το φιλέτο του τοκετού του προγενετικού ελέγχου της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτικών ομήλων. Το 90% των τοκετών πραγματοποιείται σε ιδιωτικά μευτήρια. Πρόκειται για ένα κερδοφόρο τομέα κυριολεκτικά για τους ιδιωτικούς ομίλους που στην πραγματικότητα αφήνουν ξεκρέμαστη μια γυναίκα και δεν την εμποδίζουν από το να προχωρήσει να πάρει την απόφαση να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Είναι εμπεγμός μάλιστα τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού τώρα, για την αύξηση του επιδόματος που έχουν δώσει, γιατί τι να συζητάμε, αυτό το επίδομα δεν καλύπτει ούτε καν τα έξοδα της γέννας, που το 90% σας λέω πηγαίνει στους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας. Επομένως, και για να καταλήξω στο θέμα της βίας, γιατί έχει μία σημασία εδώ, πίσω από όλες αυτές τις συνθήκες, αυτές οι συνθήκες είναι όλες που φτάνουν τη γυναίκα να μην μπορεί να
είναι οικονομικά και κοινωνικά ανεξάρτητη και να μπορέσει να απεκλωβιστεί από βίαιες διαπροσωπικές σχέσεις. Μάλιστα. Άρα, κυρία Σκαλούμπακα, αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα. Ναι, ναι. Άρα, κυρία Σκαλούμπακα, πολλές φορές όλο αυτό το κομμάτι κρύβεται επί της ουσίας. Ναι. Στόχος λοιπόν είναι να κάνουμε πιο δυνατή τη φωνή της γυναίκας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, που θεωρώ ότι είναι αναγκαίο, αλλά αυτό έχει μέσα θέματα οικονομίας, θέματα παιδείας, θέματα εργασίας, πάρα πολλά. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει συμμετοχή του κόσμου στο κομμάτι αποχής, θέλω να πω, το οποίο πάντα το συζητάμε και ειδικά στις ευρωεκλογές? Κοιτάξτε να δείτε, η ψήφος, ακούμε συχνά ότι η ψήφος των ευρωεκλογών είναι μια χαλαρή ψήφος. Όμως εμείς λέμε ότι δεν είναι μια χαλαρή ψήφος. Γιατί δεν είναι καθόλου χαλαρά όλα αυτά που έρχονται ως κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν το 90% των νόμων που ψηφίζονται στη συνέχεια στη χώρα μας, πίσω από όλα τα μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο των γυναικών, όλων των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, της νεολαίας, πίσω από την ακρίβεια, πίσω από την εμπορευματοποίηση, πίσω από την απελευθέρωση του σιδηροδρομικού έργου που οδήγησε στο έγκλημα των Ντεμπών. Πίσω από όλα τα μεγάλα προβλήματα του λαού μας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Mm-hmm. Που τι φέρνει, τι έχει σαν αποτέλεσμα για μας? Θηριώδη, ματωμένα εμείς τα λέμε πλεονάσματα. 4 δισεκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα συγκεντρώθηκε από τις τσέπες των εργαζομένων, των αυταπασχολουμένων, των αγροτών, με το αίμα δηλαδή και τον υδρότα μας, για να ποτίζονται τα λεφτόδεντρα των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι γίνονται. Έτσι έρχεται και το μνημόνιο των μνημονίων, όπως επίσης το λέμε, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα. Και κυρία Σκαλούμπακα, δίνει ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία. Και εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.